έρευνα. Έρευνα και έρευνα, έρευνα. Only crazy people do fashion designing. Oh my god. Ράφτης. Κάποιος που ράφει ρούχα. Είναι ένας τρόπος έκφρασης. Για μένα, τα ρούχα είναι σαν το δεύτερο μαντέρνα. Fashion για μένα είναι ο αέρας που αναπνέω, ο ύπνος που κοιμάμαι, το φαγητό που τρώω, οι σκέψεις μου. Είναι τρόπος ζωής στην ουσία. Πρώτη φορά που ασχολήθηκα με το fashion, θα ήμουν 7 χρονών. Ήμουνα 7 χρονών και να έβλεπα στην τηλεόραση το Μίση Φίλιος. Εκείνο τον καιρό το δείχναν και live στην τηλεόραση. Και είπα στον εαυτό μου ότι θέλω να είμαι μέρος όλου αυτού του κόσμου. Τι είναι ένας fashion designer? Είναι ο δημιουργός ρούχων. Τούτη είναι η, θα έλεγα μεν, η εύκολη αντίληψη στο ερώτημα τι είναι ένας fashion designer. Για μένα έχει μια λίγο πιο περίπλοκη θεωρία. Είναι εκείνο που μπορούμε εμείς να επιλέγουμε το τι φορούμε και πώς θέλουμε να προβάλλουμε στον εξωτερικό κόσμο ή στον δικό μας εσωτερικό κόσμο. Πολλοί μπορεί να έχουν μια λάθος αντίληψη και νομίζουν απλώς ότι κάνουμε ρούχα, αλλά υπάρχει πολύ πιο βαθιά και πιο σοβαρή φιλοσοφική ιδεολογία γύρω από το να είσαι ένας fashion designer. Κοντά μας, ένας φοιτητής θα περάσει από διάφορα στάδια πατρών, ράψιμων, σχέδιων, ιστορία, έμπνευση, τεχνολογία και εξάμηνο με εξάμηνο, σιγά σιγά θα αυξάνονται οι γνώσεις πολύ περισσότερο, τα οποία όλα θα καταλήξουν προς τον τελικό χρόνο, που οποίον θα έχει καλλιεργηθεί ο φοιτητής το να δημιουργήσει τη δική του συλλογή. Με αποτέλεσμα στο τέλος του χρόνου να γίνεται ένα μεγάλο show, να εκθεθεί η δουλειά του κάθε φοιτητή μπροστά από ένα μεγάλο κοινό. Μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών μας παίρνουν ακόμα και από το ίδιο βράδυ προσφορές για δουλειά για να συνεχίσουν παρακάτω μόλις έχουν αποφοιτήσει. Το καλό με να σπουδάσεις fashion design, ανοίγονται σου πάρα πολλοί δρόμοι όσον αφορά το επαγγελματικό τομέα. Μπορείς σίγουρα να συνεχίσεις την καριέρα σου σαν fashion designer, μπορείς με το πτυχίο σου να γίνεις ένας fashion technician, μπορείς να ακολουθείς το δρόμο του fashion stylist, fashion journalist, textile designer, υφαντουργός, μπορείς να γίνεις fashion merchandiser, fashion communicator. Πάρα πολλοί δρόμοι μπορούμε να ακολουθήσουμε. Έναν πολύ πιο τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε που έχει πάρα πολύ άνοδο είναι οι fashion bloggers, influencers. Όλα αυτά ξεκινούν από ένα πτυχίο fashion designer. Αν θέλεις να είσαι καλός και θέλεις να είσαι δυνατός στον χώρο της μόδας. Γιατί είτε γράφεις για τη μόδα, είτε μιλάς για τη μόδα, πρέπει να ξέρεις τη μόδα. Και πρέπει να την καταλάβεις τη μόδα, πρέπει να καταλάβεις από πού προήρθε η μόδα, για να μπορείς να την κάνεις ακόμα καλύτερα. Εγώ πάντα, ας πούμε, ξεκινώντας ένα καινούργιο project, μια καινούργια συλλογή, αρχίζω να, μέσω της έρευνας μου, αρχίζω να γίνουμε ένα μαζί με το θέμα μου. Συνήθως μπαίνω μέσα στο θέμα μου. Είναι ένα επάγγελμα που δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα θέλουμε πάντα ρούχα. Ο δικός μου κλάδος, το δικό σου μέλλον.